Η ώρα των πανελληνίων εξετάσεων δεν αρκεί και πολλοί είναι εκείνοι που δεν έχουν επιλέξει ακόμη τη σχολή που θα διαλέξουν, το πανεπιστήμιο ή το τμήμα, αλλά και το επάγγελμα που θέλουν να κάνουν. Γι' αυτό το λόγο, την προσωπική τους εμπειρία από τη ζωή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατέθεσαν και φέτος φοιτητές του Ιδρύματος, ενώ μέλη του διδακτικού προσωπικού παρουσίασαν τις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου κατά την καθιερωμένη εκδήλωση «Μαθαίνω πριν σπουδάσω». Και ΣΥΠ του Νομού Θεσσαλονίκης, μαζί με το Γραφείο Διασύνδεσης, σήμερα οργανώνουν αυτή την εκδήλωση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών της Τρίτης Λυκείου. Η Τρίτη Λυκείου, λίγο πριν την αίτηση δήλωση. Ξεκινάμε και με άλλες δραστηριότητες να τους δίνουμε οποιαδήποτε πληροφορία οι μαθητές θέλουν σε ό,τι αφορά τις σπουδές που θα δηλώσουν του χρόνου. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσκαλεί τους μαθητές ηλικίων της Θεσσαλονίκης για να τους ενημερώσει σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που παρέχει το Πανεπιστήμιο και να τους δώσουμε και κάποιες συμβουλευτικές οδηγίες για το πώς θα πρέπει να διαμορφώσουν το προφίλ ενός καλού φοιτητή και με τον όρο καλό εννοώ ένα φοιτητή ο οποίος πέρα από τις γνώσεις που θα πάρει από το Πανεπιστήμιο θα αποκτήσει και κάποιες δεξιότητες και κάποιες επαγγελματικές εμπειρίες, θα γίνει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για να βγει στην αγορά εργασίας. Ναι, με χαρά σήμερα υποδεχόμαστε τους νέους υποψήφιους για τα τμήματα, για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Εγώ θα μιλήσω για το τμήμα το δικό μας. Είναι μεγάλη μέρα για μας, έτσι να ακούσουν τα παιδιά τι είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τι ασχολείται, για να διαμορφώσουν μια άποψη καλή για να δηλώσουν αντίστοιχα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. Πάνω από 1.000 μαθητές των Λυκείων της Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν και ενημερώθηκαν για τις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έτσι ώστε να έχουν μια εικόνα για την μελλοντική τους επιλογή. Υπάρχουν διάφορες σχολές σε αυτή τη φάση, γιατί στο Πανεπιστήμιο που είμαστε δεν υπάρχουν όλες οι σχολές. Έτσι, εδώ τα οικονομικά, οι διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, το εκπαιδευτική κοινωνική πολιτική, το μουσικό, μουσική τέχνη και τεχνολογία, όλα αυτά τα. Οι σχολές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για όλες τις σχολές ενδιαφέρονται, γιατί έτσι και αλλιώς η επιλογή γίνεται από τα κέντρα συμβουλευτικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα στην εκδήλωσή μας έρχονται παιδιά που ενδιαφέρονται για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μπορούν να πετύχουν και τις βάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έρχεται ένας μικρός αριθμός παιδιών που στη συνέχεια στο σχολείο τους, μαζί με τους καθηγητές του επαγγελματικού προσανατολισμού, ενημερώνουν τους συμμαθητές τους. Έτσι γίνεται μια συνεργασία της δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια, με σκοπό όσο το δυνατόν περισσότερο να ενημερώσουμε τα παιδιά και να τους βοηθήσουμε στην επιλογή τους του καταλληλότερου προγράμματος σπουδών για αυτό που θέλουν να κάνουν στην συνέχεια της ζωής τους. Τα ελληνικά πανεπιστήμια, οι σχολές και τα τμήματά τους δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από αυτά του εξωτερικού, με σκοπό της ενημέρωσης προς τους μελλοντικούς φοιτητές να τους κάνει να επιλέξουν πρώτα κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το εξωτερικό πάντα υπήρχε σαν λύση, δεν πρέπει να είναι δεδομένη. Θα πρέπει να δούμε τι ευκαιρίες έχουμε εδώ στη χώρα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τριτοβάθμια ιδρύματα είναι υψηλότερο επίπεδο, ειδικά της πόλης μας. Εξαντλούμε εδώ τις ευκαιρίες και στη συνέχεια, γιατί όχι, να υπάρχει και μια διέξοδος και εκτός χώρας, αρκεί να είναι στοχευμένη. Αυτό που εμείς πρεσβεύουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση, ούτε προοπτικές του μέλλοντος οι οποίες θα δώσουν άμεσα και μια πολύ καλή δουλειά. Αυτό λοιπόν που λέμε όλα τα χρόνια, ακόμα περισσότερο τώρα βέβαια στα χρόνια της κρίσης, είναι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε, να βρουν τον εαυτό τους, να βρουν τις ικανότητές τους, να βρουν αυτά που τους θέλουν να κάνουν και αυτά που τους αρέσουν, γιατί αν σε κάτι γίνουν καλοί, τότε είναι σίγουρο ότι θα βρουν δουλειά. Η σωστή επιλογή σπουδών σίγουρα είναι το εισιτήριο για ένα καλό και γεμάτο προοπτικές επάγγελμα.